Κάτσε αγόρι μου, δεν πειράζει, όλη η κακή φορά.
Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Πήγε, μπορώ να πω, έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει. Θέλαμε να δώσουμε έναν αργό ρυθμό στο παιχνίδι, γιατί ήμασταν πιο πίσω σε φυσική κατάσταση. Και τελικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες ένα γκολ σε μια ευκαιρία που έκανε ο Θεσσαλωτός στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς είχαμε και εμείς τις ευκαιρίες μας, περισσότερες ευκαιρίες. Είχαμε τρεις ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να βάλουμε τον γκολ και φυσιολογικά χάσαμε το κύπελλο. Όλα ήταν άψογα, πολύ καλά. Οι διαιτητές ήταν καλοί. Σε γενικές γραμμές ήταν καλό το παιχνίδι. Ευχαριστούμε. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη ομάδα. Θα σου δώσω την καλύτερη ομάδα στην κατηγορία, κατά τη γνώμη μου. Και πιστεύω θα πάρει και το πρωτάθλημα. Εμείς ήρθαμε από την αρχή να παίξουμε ένα μάτς. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο το μάτς. Πήγαμε μέσα, ξέραμε ότι ο Θεσσαλωτός θα έχει την κίνηση, θα έχει την κατοχή της μπάλας. Αλλά η απειρία μας τύχησε. Αυτό πιστεύω ότι είμαστε άπειρη ομάδα. Και του χρόνου θα είμαστε πιο δυνατοί. Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα. Να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Η σημερινή νίκη αφιερώνεται από μόνη της στην προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά όλο αυτό το καιρό. Όλοι μας. Και στον προπονητή. Και γενικά σε όλη την ομάδα. Εγώ προσωπικά αφιερώνω τη νίκη σε έναν φίλο και παλιό πρόεδρο της ομάδας, τον Αντώνη Δημητρίου. Γιατί αγαπάει υπερβολικά την ομάδα και έχει προσφέρει σε αυτήν. Κάθε μάτσα το βλέπουμε ξεχωριστά. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια σαν τελικούς, γιατί είναι τρεις βαθμοί. Είτε παίζουμε με τον τελευταίο, είτε με τον δεύτερο, με τον τρίτο. Είναι τρεις βαθμοί. Η σημερινή νίκη ήταν μια πάρα πολύ καλή απάντηση για όλη αυτή την κριτική που έχει δεχτεί η ομάδα. Δικαίως, γιατί δεν είχε καλά αποτελέσματα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Αλλά δουλέψαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ δουλειά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σήμερα μια μεγάλη μέρα για το Σπρωτό. Κατακτήσαμε το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Και προσπαθούμε να κάνουμε καλό ένα, το δεύτερο, που είναι το πρωτάθλημα. Κάνουμε μαζί, καλώς. Πιστεύω ότι η ομάδα παίξει καλά σήμερα. Τα παιδιά όλα δυνατά, γερά, για να κατακτήσουμε αυτό το κύπελλο. Πώς φέρω σαν κύπελλο? Τα φέρνω στους συμπαίκτες μου, στη διοίκηση, στην προπονητή μου και τα φέρνω στους δύο φίλους μου, πολιτούς, στον Βαγγελάκη του Δημητρίου και στον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Που ήταν μαζί μου από χθες το βράδυ, μου έλεγαν να πάρουμε, το πάρουμε, ήταν μαζί με την ομάδα κοντά και μετά τα φέρνω σε εσάς που κάνετε πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.